Κλείνουμε τη σεζόν με το Νότικα, είναι αμερικάνικο κρουαζιερόπλοιο, εξάστερο, είναι ακριβή κρουαζιέρα σχετικά, είναι μια κρουαζιέρα που ξεκίνησε χθες από Πειραιά, έγινε επιβίβαση, πρώτο λιμάνι είμαστε εμείς με τη Λίνη και δεν έχει άλλο ελληνικό λιμάνι, φεύγει μετά για Κωνσταντινούπολη και από εκεί πέρα Ασδό, Ισραήλ και θα καταλήξει στους επιβάτες στην Μπαρσελώνα, η Ισπανία. 581 επιβάτες και 408 πλήρωμα. Ήρθε πρωί-πρωί, ευτυχώς ο καιρός μας έκανε ακόμα μια εβδομάδα, ακόμα για ακόμα μια Πέμπτη τέλος πάντων, ακόμα μια προσέγγιση, ήταν πάρα πολύ καλός. Έγινε από επιβίβαση με τις λάντζες του πλοίου και γίνεται συνέχεια. Οι πρωινές εκδρομές φύγανε 8 και 4. Τώρα θα φύγουν 11 το μεσημέρι, 11.30 και οι μεσημεριανές, ας το πούμε, για να προλάβουμε να διπλώσουμε. Είχε αρκετά και πριβέ με μίνι μπας μικρά και με αυτοκίνητα. 2-3 επιπλέον tour. Το κλασικό κάναμε για να προλάβουμε πάλι όπως συνήθως Καγιάν και Αγιάσο. Και ευελπιστούμε να κλείσει η χρονιά. Κλείνει η χρονιά έτσι και ευελπιστούμε να το χρόνο να πάμε καλύτερα. Μέχρι τι ώρα θα βρίσκεται εδώ, μέχρι τι ώρα θα γυρίζουν οι τουρίστες στο νησί? 3,5 ώρα είναι η τελευταία λάντζα. Μπορούμε να πούμε πως και μετά το ότι δόθηκε η κρουαζιέρα στα χέρια εταιρείας marketing, αυτή το σημερινό κρουαζιερόπλοιο είναι το τέλος μιας νέας αρχής? Και εγώ αυτό θέλω να πιστεύω, ότι είναι το τέλος μιας νέας αρχής. Φυσικά όλα τα πράγματα και όλοι οι εξωγενείς παράγοντες, είτε πολιτικοί είναι αυτοί, είτε κρατικοί, είτε θέματα γειτνίασης με την Τουρκία και όλα αυτά, πάνε καλά και δεν προκύψει κάτι απρόοπτο. Πιστεύω ότι δειλά-δειλά θα ξαναξεκινήσουμε και θα πάμε καλά το χρόνο.